Ντοκά. Ήσουν για πολλά χρόνια αίτητος. Η κυριαρχία σου τελείωσε. Ξυλό, επειδή μιλάς πολύ, να ξέρεις θα κάνω αυτό που κάνω πάντα. Θα σου ξεκολλήσω το χέρι. Και παρακαλώ να έρθει στο ρινγκ ο Χρήστος ο Γιώκας. On the day I was born, the nurses all gathered round. They gazed in wide wonder at the joy they had found. The head nurse spoke up, said, "Leave this one alone." She could tell right away that I was bad to the bone, bad to the bone. Πανελλήνιος αθλητής για το 2013. Στη γωνία του, ο παγκόσμιος πρωταθλητής του 1989. Κάτω χρόνια πίσω. Ο Σωτήρης Βατσινίλας. Με πολλές διεθνείς πανευρωπαϊκές διακρίσεις στη γωνία του Χρήστου, του Γιώκα, ο Βασίλης Οστροφύλλας. Και η χειροπάλη έχει μεγάλες μορφές, λοιπόν. Ανυπομονούμε να δούμε τον αγώνα σας. Καλή τύχη και στους δύο. Το No Limits υποδέχεται τώρα το άθλημα του Brandenburg για πρώτη φορά στις τόσες πολλές οργανώσεις No Limits που έχουν πραγματοποιηθεί. Μαζί μας είναι ο Αντώνης Πανάρετος, προπονητής στο Σύλλογο Άνω Κυψέλης Λυκαίων και επί σειρά ετών πρωταθλητής και έκτος παγκόσμιος στην κατηγορία των 70 κιλών. Αντώνη, σε καλωσορίζουμε στο No Limits και θέλουμε να μας εξηγήσεις τι ακριβώς βλέπουμε, ποιοι είναι οι πρωταγωνιστές του αθλήματος και ποιοι ήταν οι προτεργάτες του Brandenburg στην Ελλάδα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Χρήστο μου. Εδώ θα δούμε σήμερα έναν αγώνα επίδειξης στη χειροπάλη με τον Χρήστο Γιώκα με την κόκκινη μπλούζα και τον Παναγιώτη τον Ξύλο με τη μαύρη μπλούζα. Σημειωτέων ότι ο Παναγιώτης Ξύλος προσέγγισε πριν λίγο καιρό την κυρία Μπιτάκου και σαν πρώτη φορά μπήκε ως άθλημα επίδειξης το συγκεκριμένο άθλημα της χειροπάλης. Αγώνας επίδειξης, θέλω να μας εξηγήσεις τι είδαμε τώρα, σε αυτό το πρώτο γύρο. Στον πρώτο γύρο είδαμε ένα... Το είπα σωστά πρώτα απ' όλα, είναι πρώτος γύρος. Όχι. Επειδή είναι αγώνας επίδειξης, γίναν 5 παιχνίδια. Στους κανονικούς αγώνες, στα πανελλήνια, στα πανευρωπαϊκά και στα παγκόσμια. Είναι 2. Είναι 2 ήττες. Δηλαδή έχεις ευκαιρία με μία ήττα να συνεχίσεις και να φτάσεις μέχρι το τελικό. Ωστόσο όμως στις 2 ήττες τελειώνει παντελώς το παιχνίδι. Ωραία. Σε αυτό το πρώτο παιχνίδι τι είδαμε. Σε αυτό το πρώτο παιχνίδι λοιπόν είδαμε τον Χρήστο Γιώκα να νιώθει ενδεχομένως λίγο άβολη τη θέση του και τραβήχθηκε προς τα πίσω, με συνέπεια να λυθεί. Οπότε έχει ένα φάουλ γιατί λύθηκε εσκεμμένα. Σε αυτό το δεύτερο παιχνίδι σοφάριζε. Σε αυτό το δεύτερο παιχνίδι ήταν μια πεντακάθαρη νίκη. Εδώ θα πρέπει να τονίσω και θα πρέπει να εξηγήσω στο κοινό μας ότι ο Χρήστος ο Γιώκας είναι ό,τι καλύτερο και γρηγορότερο έχουμε στην βαριά κατηγορία. Ένας αθλητής έμπειρος, είναι 13-14 χρόνια στο χώρο, ενώ ο Παναγιώτης ο Ξύλος είναι
καινούριο σχετικά στο χώρο, είναι 3 χρόνια περίπου. Έχει κατέβει από πέρυσι σε πανελλήνιο πρωτάθλημα. Έκανε πολύ καλή εμφάνιση και πέρσι και εφέτο, με πρώτη και τρίτη θέση. Οι προπονητές που βλέπουμε, συγγονείς, ποιοι είναι? Οι προπονητές που βλέπουμε, οι οποίοι είναι αγαπημένοι μου συναθλητές, γιατί χρόνια μαζί στην εθνική ομάδα, είναι αριστερά μας, όρθιος με το μαύρο μπλουζάκι, ο Σωτήρης Μπατσινίλας, παγκόσμιος πρωταθλητής το 89 στο ΟΑΚΑ, στη βαριά κατηγορία. Και από την άλλη μεριά, ο Βασίλης Οστροφύλας, τέταρτος και πέμπτος σε παγκόσμια πρωταθλήματα και δεύτερος πανευρωπαϊκός το 92 στη Βαρκελόνη, που ήμασταν πάλι και μαζί. Τεράστιοι αθλητές, εξαίρετοι προπονητές, και βοηθούν τον Χρήστο Γιώκα και από την άλλη μεριά τον Παναγιώτη τον Ξύλο. Καθώς θα πρέπει να πω ότι ο διατητής, ο οποίος είναι ο Βασίλης ο Πέτρου και μαθητής μου, εξαίρετος αθλητής, μεγάλο ταλέντο, και θα δούμε και από εκείνον πολύ μεγάλα πράγματα και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Πολύ ωραίο στήσιμο και προσπαθεί και ο Παναγιώτης να στηθεί καλά. Εδώ λυθήκανε, δεν τους βόλευε και τους ξαναβάζει ο διατητής να ξαναστηθούν σωστά, να τους κάνει το λεγόμενο refer grip, να τους φτιάξει λίγο τα χέρια τραβένος τον άλλον. Είναι οι γνωστοί τσαμπουκάδες που γίνονται σε βαριές κατηγορίες στον Brat Fair. Βέβαια, επαναλαμβάνω ότι είναι ένας αγώνας επίδειξης, και επειδή τώρα ήταν ανάρμοστη η συμπεριφορά του Χρήστου στην συγκεκριμένη περίπτωση, πήρε το φάουλ και είναι μία νίκη για τον Παναγιώτη το Ξύλο. Εκτιμώ ότι αυτή η λογική έχει ο αγώνας επίδειξης, να δούμε όλες τις εκδοχές ενός αγώνα. Βέβαια, μα αυτό είναι και ο σκοπός της όλης κατάστασης, να δούμε όλες τις πτυχές. Να γνωρίσει ο κόσμος το άθλημα, γιατί είναι ένα δυναμικό άθλημα και το οποίο είναι σε άμεση συνάρτηση και συνάφεια με τα δικά μας μαχητικά αθλήματα. Θα πρέπει να πω σε μια έρευνα που έκανε ένας Αμερικάνος επιστήμονας σε συνεργασία με τον παγκόσμιο πρωταθλητή Andrew Rhodes, τον Cobra, τον γνωστό σε όλους, κατέχει την πρώτη θέση σε επίπεδα ταχυδύναμης, ακόμα και από το στίβο, ακόμα, γιατί μην ξεχνάτε ότι είναι το μόνο άθλημα στον κόσμο που βάζεις τη δύναμή σου σε κλάσματα δευτερολέπτου, δηλαδή σε κλάσματα κλασμάτων. Μπορούν όλα, όπως έλεγε ο αείμνηστος Ηλίας Μπαζίνας, να γίνουν όλα σε ένα δευτερόλεπτο. Είδαμε το λύσιμο και τώρα θα δούμε την απευθείας δέσιμο του Βασίλη Πέτρου, του διατητή, διότι όταν τα χέρια λυθούν είτε σκεμμένα είτε κατά λάθος, μπαίνει το λουρί, τοποθετείται το λουρί, του δείχνει ο Βασίλης Τροφύλας να είναι καλά στημένος με το λουρί. Σε ποια κλίση θα βάλει το λουρί και το χέρι, σωστά? Το λουρί το βάζει ο διατητής δίκαια, σωστά. Απλά ο παίκτης πρέπει να είναι πολύ καλά στημένος ανάλογα με το παιχνίδι που παίζει. Αν παίζει το ψηλό παιχνίδι που λέμε, που τραβάει προς τα πίσω με πλάτη, θα πρέπει να στηθεί ανάλογα με το πώς πρέπει να φύγει. Εάν είναι παίκτης που είναι δυναμικός και μπαίνει στα δικέφαλα που λέμε, θα πρέπει να έχει πάλι την ανάλογη σωστή κλίση. Και εδώ με το λουρί χάνεται λίγο το κομμάτι της τεχνικής και υπερισχύει πραγματικά η δύναμη. Θα πρέπει εδώ να τονίσω ότι ο Χρήστος ο Γιώκας είναι ίσως ο ταχύτερος παίκτης στην Ευρώπη. Όταν είχαμε πάει το 2005 στην Βουλγαρία, με είχε πάρει μαζί του για τους αγώνες του Πανευρωπαϊκού που είχαν γίνει εκεί, σας πληροφορώ ότι πρώτο αγώνα έπαιξε με τον Πολάκης, παγκόσμιο πρωταθλητή Ουκρανό, και στο Ready Go, πιστέψτε με, του έφυγε. Είναι πολύ μεγάλο πλεονέκτημα η ταχύτητα και φυσικά η διαφορά δυναμικού που βλέπουμε στους δύο αθλητές. Ο ένας είναι στα υπερβαρέα, ο Παναγιώτης είναι στην κατηγορία των 100 κιλών. Ένα μεγάλο χειροκρότημα για τους δύο σπουδαίους πρωταθλητές του Brat Fair. Αγώνας Κυροπάλης. Στην Ομοσπονδία της Πάλης πλέον βρίσκεται και αυτό το συναρπαστικό άθλημα, και με τον πρόεδρο τον κύριο Θάνο σκοπεύουμε να κάνουμε όμορφες δράσεις, γιατί πρέπει να αναδεχτεί
Όπως είδατε, έχει πολύ αξιόλογους πρωταθλητές. Ελάτε κοντά μου, κύριε. Όπως είπαμε, είναι ένας αγώνας επίδειξης και ο κόσμος πήρε μια πολύ ωραία γεύση το TST χειροπάλι, TST Brad Fair. Αντώνη Πανάρτη, σε ευχαριστούμε και ευελπιστούμε να σε δούμε σύντομα κοντά μας στο No Limits. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ. Χειροπάλι σήμερα και είναι συναρπαστικό. Μπράβο, συγχαρητήρια. Πολύ ωραία εμπειρία για μας. Καταρχήν, ευχαριστούμε πάρα πολύ που η διοργάνωση μας έβαλε στην οικογένειά της. Καταρχήν ευχαριστώ τους δύο πολύ μεγάλους αθλητές που έχουμε στις γωνίες μας. Τον παγκόσμιο πρωταθλητή μας, που είναι ο μοναδικός που έχει βγάλει η Ελλάδα, τον κύριο Μπατσινίλα και τον Βασίλη τον Στροφίλα, δύο φορές τέταρτο παγκόσμιο πρωταθλητή και έχει πάει και τελικό σε πανευρωπαϊκό. Και σας ευχαριστώ όλους. Χριστό, πότε θα χάσει. Check this out. Κοίτα να δεις. Εγώ πετάχτηκα από το πουθενά και άρχισα και κέρδισα. Έτσι περιμένω και τον κύριο που θα πεταχτεί από το πουθενά και θα έρθει να με κερδίσει. Καλή επιτυχία, συνέχεια εύχομαι, Χριστό. Παναγιώτη, εσύ με προσέγγισες για να βάλω το άθλημά σας στο No Limits. Χαίρομαι πολύ που το έκανα. Έχουμε και συνέχεια από εδώ και πέρα πάντως. Δεν σταματάει εδώ η κοινή διαδρομή μας. Το ελπίζω, Γεωργία, να έχουμε συνέχεια. Σας ευχαριστούμε θερμά μέσα από την καρδιά μας που εντάξατε το άθλημα της χειροπάλης στα No Limits, ειδικά την Γεωργία Πιντάκου. Την υπέρα ευχαριστούμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν μεγάλη τιμή μου που είχα στη γωνία με τον παγκόσμιο πρωταθλητή Σωτήρη Μπατσινίλα, το Βασίλη τον Στροβίλα, το Βασίλη τον Πέτρου τρεις φορές πανελληνιονίκη, τον Αντώνη τον Πανάρατο που είναι στις κερκίδες. Σας ευχαριστούμε όλους πάρα πολύ και θα υπάρξει συνέχεια. Σας το υποσχόμαστε. Εμείς σας ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια και στους δύο. Για μας τους χειροπαλαιστές είναι η πρώτη φορά στην Ελλάδα που γίνεται αυτό. Είναι καταπληκτικό γιατί μέσα από τα No Limits μας δίνεται η δυνατότητα να διαφημίσουμε το άθλημα και το φτάνουμε αυτή τη στιγμή στο πιο ψηλό σημείο του. Γενικά όλη η διοργάνωση πώς φάνηκε απόψε? Τέλεια, τέλεια, τέλεια. Είναι πάρα πολύ καλή.